είναι ο άνθρωπος που θα λάβει τα δεδομένα και θα πάει στην επόμενη φάση. Εμείς επομένως αυτά που ρωτάμε τώρα και νομίζω ο Παναγιώτης τρέχει το βλέμμα και πήγαινε από την άλλη μεριά, πρέπει να απαντηθούν από τους φορείς του Δήμου. Δηλαδή, ο Δήμος πρέπει να βάλει σε τάξη αυτά που λέμε, με την έννοια ότι προφανώς ο μελετητής δεν έχει άμεση εικόνα αυτού που λέμε εμείς, ότι εδώ μπορεί να μην είναι όλοι φορείς, μπορεί να μην είναι. Το λέμε μια πρόσκληση στο κέντρο νεότητας προφανώς και δεν ήρθε, δεν είναι αποτέλεσμα του ότι το κέντρο νεότητας δεν θέλει. Είναι ότι δεν έχει γίνει ελκυστικό για να έρθει το κέντρο νεότητας. Άρα για να γίνει ελκυστικό, αυτό συζητάμε και εμείς. Δεν λέμε τώρα γιατί δεν έγινε σήμερα. Λέμε και εμείς πρόταση με τον τρόπο αυτό. Ότι για να γίνει ελκυστικό πρέπει να γίνουν 5 δράσεις. Να πάμε στα σχολεία, να πάμε στα πανεπιστήμια, να πάμε εμείς. Μην περιμένουμε να έρθουν σε εμάς. Και είναι σαφές το όριο της νεότητας που έχετε πει για την Μασακηδή. Είναι 17-24. Δυστυχώς το έχουμε περάσει προβολού. Αλλά είναι πολύ σαφές και σε όλα τα επιχειρησιακά σχέδια διακρίνονται σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εμάς. Γιατί αυτοί εκλέγονται, μάλλον έχουν το δικαίωμα του εκλέγει προσεχώς. Άρα θα πρέπει να έχουν άποψη στο πώς θα σχεδιαστεί η πόλη τους. Και ένα πολύ βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες που συζητάμε να πάρει ο Δήμος, τις περιμένουμε από την επιτροπή που σχεδιάζει. Όχι από το μελετητή που θα φέρει το αποτέλεσμα της κοινωνία της πρότασης. Αυτό είναι η αποτύπωση των όσων θέλουν. Και πάνω σε αυτό να ρωτήσω αυτό που πριν ήθελα να ρωτήσω, ότι για τα μεγάλα προβλήματα της πόλης που είναι, ας πούμε, η Ναυαρίνο, ποιος δίνει την κατεύθυνση. Δηλαδή, το όραμα που θα φτάσουμε να συζητήσουμε θα έχει μια θεματική που θα λέγεται Ναυαρίνο, που είναι πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο και προφανώς δεν μπορεί να ανακύψει από δύο. Να μπω εγώ και να γράψω ότι θέλω πεζοδρόμους και να μπει ο Ηλίας και να γράψω ότι δεν θέλει πεζοδρόμους. Δεν μπορεί προφανώς να προκύψει έτσι. Θα πρέπει να έχει δοθεί οραματικά ως πρόταση από την πλειοψηφία, από τη διοίκηση του Δήμου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θέλω εγώ, επειδή είμαι δημοτική αρχή, να προσδώσω αυτή τη μορφή στην Ναυαρίνου και ο μελετητής μαζί με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης εξηγεί ότι μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει, τέλος πάντων δίνει τις απαντήσεις μέσω των προτάσεών του. Αλλά η κατεύθυνση και το όραμα δεν δίνονται από τον μελετητή, δίνονται από όλους εμάς και από όλους εσάς που είσαστε στη διοικητική ομάδα. Άρα λάθος έχουμε την ερωταπάντηση τώρα με τον κύριο Σταθερά. Τώρα με δεύτερο στο τέλος. Είπε στην αρχή, Τόνια, μου συγχωρείς για την ιδιότητα.